Μια συζήτηση, φίλες και φίλοι, με ευρωβουλευτή χρήσιμη είναι πάντοτε, με μια έννοια ότι μπορεί να μας φέρει κάποια δεδομένα από εκεί, από τα διευθυντήρια της Ευρώπης, για το τι συμβαίνει, μια εικόνα από την υπόλοιπη Ευρώπη καλύτερη, σε πολιτικό επίπεδο πάντοτε, δεν είναι ανταπόκριση. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Λευτέρη Νικολάου Αλαβάνο, τον ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Κύριε Αλαβάνο, γεια και χαρά σας. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η χαρά είναι δική μας. Να πω, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η συζήτηση με τους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, γιατί ακριβώς επειδή δεν έχουμε καμία κάψα ούτε συμφέρον να μερεμετήσουμε όλα τα κακώς κείμενα που συμβαίνουν στους θεσμούς της Αντιλαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ευθύτητα και ειλικρίνεια τα συζητάμε όλα, γιατί θέλουμε ο λαός να είναι ενήμερος, να γνωρίζει τι αρνητικές αντιλαϊκές εξελίξεις έρχονται και να μπορεί να οργανώνει την πάλη του γρήγορα, άμεσα, με βάση τις δικές του ανάγκες. Για να πάμε λοιπόν σε ένα θέμα αρχικά, το οποίο μας ενδιαφέρει, βασικά ενδιαφέρει όλους τους λαούς της Ευρώπης, αλλά εδώ τη Δυτική Μακεδονία θα πω λίγο παραπάνω, με την έννοια ότι η πράσινη μετάβαση είναι αυτή η οποία έχει αλλάξει εντελώς το τοπίο στην περιοχή τη δική μας, με το κλείσιμο εργοστασίων και με αυτή την αλλαγή, η οποία συνεχώς υποβαθμίζει τις ζωές μας. Είναι αλήθεια ότι έχουμε και ανεργία μεγάλη και μεγάλη φυγή των νέων. Αλλάζει η Δυτική Μακεδονία, μάλλον για την ακρίβεια, έτσι για να είμαι πιο ακριβής, άλλαξε η Δυτική Μακεδονία ήδη και τώρα που μιλάμε. Τι γίνεται, πώς πηγαίνει αυτή η υπόθεση κατά τη γνώμη σας της πράσινης μετάβασης? Είναι κάτι που βγαίνει στις επιλογές που έγιναν πριν από μερικά χρόνια? Καταρχάς, νομίζω πρέπει να σκεφτεί ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας σε τι κατάσταση τον έχει φέρει αυτό το project των ευρωπαϊκών ομίλων που ονομάζεται Πράσινη Ανάπτυξη. Και το λέμε αυτό γιατί, αν δείτε, υπάρχουν κινητοποιήσεις αυτό το διάστημα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία, σε άλλες χώρες. Όλες αυτές οι κινητοποιήσεις θέτουν στο επίκεντρο ορισμένα ζητήματα τα οποία είναι κοινά. Ένα από αυτά είναι η τεράστια ακρίβεια, ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και το κόστος θέρμανσης. Σκεφτείτε ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπίστωσε ότι κατά τον περσινό χειμώνα 40 περίπου εκατομμύρια νοικοκυριά, δηλαδή πολλαπλασιάστε το αυτό επί 3 ή και επί 4, ανάλογα με το ποια χώρα βρισκόμαστε, αδυνατούσαν να θερμάνουν το σπίτι τους κατά το σκληρό χειμώνα. Αν αυτό προσθεθεί στο γεγονός ότι όλο αυτό το project, το οποίο έγινε με χοντρές επιδοτήσεις στους μονοπωλιακούς ομίλους, φανερώνει το ποιος είναι ο στόχος. Ότι οι μονοπωλιακοί όμιλοι θέλουν εγγυημένη κερδοφορία, δεν νοιάζονται ούτε για το περιβάλλον, δεν νοιάζονται για το φυσικό περιβάλλον, δεν νοιάζονται για την ανάγκη του λαού να έχει φτηνή ενέργεια να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του. Θέλουν να κάνουν μια επένδυση και να πληρωθούν με υπερκέρδη και συντελεστές υπεραπόσβεσης. Αυτό αποδεικνύει το γεγονός ότι, για παράδειγμα, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σχεδόν 70% του ταμείου των χρημάτων κατευθύνεται στην πράσινη ανάπτυξη και στην ψηφιακή μετάβαση στους μεγάλους ομίλους. Όλα αυτά έχουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι έχει αυξηθεί η τιμή της κιλοβατόρας στη χώρα μας από τα 7 στα 17 λεπτά. Δηλαδή, μιλάμε για έναν υπερδιπλασιασμό του κόστους, το οποίο καλείται να πληρώσει η εργατική λαϊκή οικογένεια. Το οποίο στη συνέχεια προστίθεται στον πληθωρισμό, ο οποίος ο πληθωρισμός, ιδιαίτερα για τα τρόφιμα και τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, τρέχει ακόμη με διψήφιους αριθμούς κοντά στο 17,8. Η αύξηση των τιμών από το 22 στο 23 ήταν κατά 17,8%. Πράγμα το οποίο κατατρώγει όποια υποτιθέμενη αύξηση του ονομαστικού μισθού κτλ. Δόθηκε τα προηγούμενα χρόνια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αν θέλετε, επειδή έχουν περάσει και 6 μήνες από τις τελευταίες εθνικές εκλογές, αποκαλύπτεται και ότι το ευχολόγιο το οποίο παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, θα αυξηθούν οι μισθοί, θα καλυτερεύσει η κατάσταση κτλ. Βεβαίως, όλα αυτά συνδεδεμένα με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η οποία σήμερα βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο κίνδυνο για παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, αποδείχθηκαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Σκέφτονται, υπάρχουν σκέψεις για υπαναχώρηση ουσιαστικά
Κάποιες άτυπες υπαναχωρήσεις τις βλέπουμε ή κάποια ζητήματα που αφορούν το φυσικό αέριο, το οποίο το θεώρησαν και μεταβατικό καύσιμο. Νομίζω ότι θα πάει ακόμη πιο πέρα από ό,τι είχαν υπολογίσει. Εξορίξεις είναι να γίνουν, γίνονται ήδη και τώρα που μιλάμε. Ίσως και πόλεμοι γίνονται γι' αυτό, γιατί ετοιμάζονται να γίνουν. Αλλά έχουν κάποια σκέψη για υπαναχώρηση, να παραδεχτούν ότι δεν βγαίνει αυτό το σχέδιο έτσι όπως είναι. Ή θα συνεχίσουν, τι λέτε? Εμέσως πλην σαφώς, εδώ πρέπει να έχει ο ελληνικός λαός πρέπει να έχει γνώση του ζητήματος. Και εμείς θέλουμε να τα πούμε ανοιχτά. Είναι ή δεν είναι, για παράδειγμα, η επαναχώρηση το γεγονός ότι με βάση την ταξινόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο, το οποίο είναι υδρογονάνθρακας, έχουν χαρακτηριστεί σαν πράσινες και ανανεώσιμες πηγές? Σχεδόν τουλάχιστον, ναι. Τι σχεδόν, είναι, ναι. Εμείς, ξέρετε, σαν ΚΚΕ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αξιοποιούνται όλες οι μορφές ενέργειας, αλλά με επίκεντρο το λαϊκό συμφέρον. Δηλαδή να μπορεί να ζεσταίνει ο κόσμος στα σπίτια τους, να μην πληρώνει, πώς να το πω, πολύ βαριά τιμολόγια κτλ. Τα οποία επί της ουσίας επηρεάζουν την καθημερινότητά του. Αυτό όμως τι δείχνει? Δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της όλων των αποχρώσεων, είτε είναι φιλελεύθερες, είτε είναι σοσιαλδημοκρατικές, αριστερές, ακροδεξιές κυβερνήσεις όπως έχουμε τώρα φέρει πριν στην Ιταλία κτλ., κάνουν τέτοιου είδους αλλαγές και επαναχωρήσεις όπως εσείς είπατε, όταν πρόκειται από το σχέδιο που έχουν βάλει μπροστά να μείνει έξω από τη μοιρασιά κάποιος μεγάλος όμιλος. Για παράδειγμα, εκεί υπήρξε και η διάσταση συμφερόντων φέρει πριν Γάλλων, οι οποίοι στηρίζουν την ηλεκτροπαραγωγή κατά μεγάλο τμήμα στην πυρηνική ενέργεια, σε σχέση με τους Γερμανούς, οι οποίοι ήταν εξαρτημένοι και είναι ακόμη από το φυσικό αέριο, κυρίως από τη Ρωσία, αλλά και σήμερα με βάση το υγροποιημένο και άλλα, και άλλες χώρες που έχουν αναπτύξει περισσότερο τις αιωλικές. Όταν κάποιοι όμιλοι βρέθηκαν να είναι πιθανό να μην πάρουν από τον Κορβανά, που είναι λαϊκά χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας, αμέσως αλλάξανε το τροπάρι, έτσι ώστε όλοι οι όμιλοι να πάρουν κομμάτι της πίτας της ανάπτυξης. Βεβαίως, αυτό θέλω να το ξαναπώ και πρέπει να είναι καθαρό, γιατί και εσείς εκεί στις δικές σας περιοχές το προηγούμενο διάστημα ακούσατε πολλά περί δίκαιης μετάβασης. Κάποιοι λέγανε ότι θα γίνει η Δυτική Μακεδονία Ελβετία από τα ακούμε, χρήματα. Όχι, ακούσαμε, συνεχίζουμε να ακούμε. Δεν έχει σταματήσει αυτό. Και με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που έκανε και μπήκε και στη βασική γραμμή η απολιγνητοποίηση, και σήμερα ξανά. Αυτό είναι ένα project, είναι ένα σχέδιο, το οποίο δεν έχει στο επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες. Και αυτό το βλέπετε. Εσείς το βλέπετε καθημερινά. Ως και τους νόμους αλλάζουν, επειδή το κουβεντιάζαμε πριν συνδεθούμε, έτσι ώστε ακόμη και αυτά τα οποία οφείλουν και όφιλε η ΔΕΗ να δώσει στα χωριά της περιοχής που μετεγκαταστάθηκαν ή στις περιοχές τις οποίες πήρε η ΔΕΗ για να κάνει την εξόρυξη του λιγνίτη ή στους ανθρώπους οι οποίοι φύγαν από τα χωριά τους και τα σπίτια τους γιατί υπήρχαν κίνδυνοι στατικότητας κτλ. Λόγω των έργων. Ακόμη και σήμερα περνάνε νόμοι, έτσι ώστε να μην καταβληθούν ποτέ τα οφειλόμενα. Έχετε εικόνα, ας πούμε, η Ακρινή είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Γνωρίζετε, έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το ζήτημα. Είναι αλήθεια ότι είχαν μια απόφαση θετική από το Συμβούλιο της Επικρατείας ώστε να γίνει μετεγκατάσταση. Και όμως η κυβέρνηση έκανε ένα νέο νόμο που καταργήθηκε το προηγούμενο. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Αλλά υπάρχει αυτή η στάση, όντως. Δεν είναι ψέματα, έτσι όπως το λέτε είναι. Ξέρετε ότι οι δυνάμεις του ΚΚΕ και στη Δυτική Μακεδονία αλλά και η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα έχουμε παρέμβει πάρα πολλές φορές στο Ευρωκοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Κάθε φορά όπου έρχονται αντίστοιχες αναφορές, τις στηρίζουμε με όλες τις δυνάμεις που διαθέτουμε. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας ότι το πλαίσιο το νομοθετικό το οποίο έχει φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον λεγόμενο κανονισμό για την αποκατάσταση της φύσης, τον οποίον τον ψήφισαν σχεδόν όλα τα αλλαστικά κόμματα, έχει τεθεί ένα πλαίσιο στο οποίο επί της ουσίας απαλλάσσονται οι οφειλέτες, απαλλάσσονται αυτοί που πρέπει να πληρώσουν τα οφειλούμενα από την υποχρέωση να τα πληρώνουν. Απαλλάσσεται δηλαδή οι μεγάλοι όμιλοι και το κράτος από το να κάνουν αποκατάσταση εάν υπάρχει το λεγόμενο υπέρτερο συμφέρον. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπέρτερο συμφέρον σήμερα είναι η εγκατάσταση αιωλικών, ανεμογεννητριών ή ακόμη η αλλαγή χρήσης της γης για άλλα σχέδια με βάση το πώς τα κρίνει η κάθε κυβέρνηση. Πριν από μερικές ημέρες και το Κομμουνιστικό Κόμμα ψήφισε αυτή την συζήτηση που υπήρχε για το θέμα της δικαιοσύνης στη χώρα κλπ.
Ένα τέτοιο θέμα, ας πούμε, χαρακτηριστικό σαν την Ακρίνη, όπου το Συμβούλιο της Επικρατείας παίρνει απόφαση και με ένα νόμο έρχεται να καταργήσει μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, τι λέτε, εμπίπτει σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοιες διαδικασίες? Γιατί ουσιαστικά είναι σαν να πετυχαίνεται στα κάλαθα των αχρήστων μια απόφαση ενός του σημαντικότερου δικαστηρίου της χώρας. Κοιτάξτε, είναι πολλά τα παραδείγματα. Όμως και τα ίδια τα συνταγματικά δικαστήρια, όπως και συνολικά το σύστημα της δικαιοσύνης, κρίνει με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και με συγκεκριμένους νόμους και σε συγκεκριμένη βάση. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα δεν είναι μόνο αυτά που λέτε εσείς, αλλά είναι και, για παράδειγμα, η ευκολία με την οποία ένα δικαστήριο μπορεί να κρίνει μία απεργία ως παράνομη και καταχρηστική. Ή σε μία σειρά από περιπτώσεις όπου είχαμε το προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα, στα μεγάλα αιωλικά στα άγραφα Φερρυππίνου, που το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε. Ισχύει όμως το δικαστήριο, αν πει ότι είναι παράνομη. Ακούστε, ακύρωσε όχι γιατί υπήρχε κάποια ένσταση στο αν πρέπει να γίνει ή όχι το έργο στη βάση που τοποθετήθηκε από τις διαμαρτυρίες του κατοίκου της περιοχής κτλ. Αλλά το ακύρωσε γιατί βρήκε ελλειπή την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Mm-hmm. Άρα τώρα αυτό τι δίνει τη δυνατότητα στον ανάδοχο, στον επενδυτή, να φτιάξει μια άλλη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων το επόμενο διάστημα και να προχωρήσει ενδεχομένως το έργο. Το μαχαίρι και το πεπόνι είναι στα χέρια του αστικού κράτους και όλων των θεσμών και των οργάνων του. Βεβαίως πρέπει ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, να αξιοποιούν ό,τι δυνατότητες έχουν, αλλά μέσα από τον αγώνα και τη διεκδίκηση, την οργανωμένη πάλι, εκεί μπορούν να προβληθούν οι μεγάλες αντιστάσεις και εκεί μπορούν να υπάρχουν και αποτελέσματα. Και αυτό το βλέπουμε, αν θέλετε, κύριε Τσαρνίδη, σήμερα, αυτή την περίοδο, από το γεγονός ότι μετά από μια σειρά μεγάλες κινητοποιήσεις σε εργατικούς κλάδους, έχουμε υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, βελτίωση των όρων εργασίας και στις κατασκευές και στα μεγάλα έργα που γίνονται φέρπιν στο παραλιακό μέτωπο στην Αττική, στις προβλήτες της Κόσκο, βελτίωση των όρων υγιεινής και ασφάλειας σε άλλους κλάδους. Βεβαίως και οι μεγάλες κινητοποιήσεις των φοιτητών, των γονιών και των καθηγητών των πανεπιστημίων, όπου έχουν καταφέρει να καθυστερήσουν το απαράδεκτο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι θα είχε ήδη ψηφιστεί μέσα στον Γενάρη. Σήμερα, παρεπτόντως και καλό μήνα, γιατί γράφουμε σήμερα, αρχές του μήνα, έχει μπει ο Φλεβάρης, δεν έχει έρθει ακόμα προς ψήφιση. Και βεβαίως, με τις μεγάλες κινητοποιήσεις αυτές που γίνονται, έχουμε καταφέρει να μην γίνουν οι πληστηριασμοί σπιτιών, λαϊκών οικογενειών κτλ. Εκεί, κατά την άποψη του ΚΚΕ, είναι η λύση στα προβλήματα. Ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό. Παρ' όλα αυτά, είναι αλήθεια ότι οι κοινωνίες ψάχνουν και άλλες λύσεις, ίσως πιο εύκολες, ή χαραμάδες μέσα από την όλα όσα κέρδισε ο λαός μας όλα αυτά τα χρόνια, ώστε τέλος πάντων να έχουμε κάτι πιο ευνοϊκό για τη ζωή τους σε κάποια ζητήματα. Γιατί τώρα το να πετυχαίνεται στον κάλαθο των αχρήστων μια δικαστική απόφαση, ενώ στην περίπτωση της απεργίας να ισχύει, είναι τρομερό. Πώς είναι τα πράγματα τώρα εκεί στις χώρες της Ευρώπης? Οι αγρότες είναι στους δρόμους, είναι ένα πράγμα που πατήθηκε ένα κουμπί απότομα. Είναι δηλαδή κάτι που φαντάζομαι ότι έχει ένα κοινό παρονομαστή. Όλοι έχουν παρόμοιο πρόβλημα ή το ίδιο πρόβλημα. Τι εικόνα έχετε? Εδώ ακούμε ότι ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις ακόμα και στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου που έχετε σε λίγες μέρες. Σήμερα υπάρχουν μεγάλες κινητοποιήσεις και στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, στο κέντρο των Βρυξελών, εκεί που είναι οι έδρες των ευρωπαϊκών θεσμών της Κομισιόν του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι έτσι όπως το λέτε. Υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής που βγάζει τους αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη στους δρόμους. Αυτός ο κοινός παρανομαστής ονομάζεται ΚΑΠ, Κοινή Αγροτική Πολιτική, ονομάζεται Πράσινη Ανάπτυξη, τουλάχιστον όπως αυτή επηρεάζει την αγροτική παραγωγή, ονομάζεται Κοινή Αγορά. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε γιατί με τις αλλαγές που έγιναν και στη νέα ΚΑΠ το 2020, η οποία ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο από τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, επί της ουσίας στραγγίζουν όποιες ενισχύσεις ήταν να παίρνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες, οι μικρότεροι παραγωγοί, και ενισχύονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι καπιταλιστές της αγροτικής παραγωγής. Με τη λεγόμενη Κοινή Αγορά που μας την πούλαγαν όλα τα αστικά κόμματα
πλην του ΚΚΕ βεβαίως, έτσι, σαν τη λύση στα προβλήματα, το θεμέλιο που θα μας βοηθήσει να ζούμε καλύτερα, να τρώμε με χρυσά κουτάλια κτλ. Εκτέθηκε η αγροτική μας παραγωγή σε μια εξωστρέφεια η οποία ωφελεί τους μεγάλους εμποροβιομήχανους και τους μεσάζοντες. Εκείνους δηλαδή οι οποίοι σήμερα αγοράζουν τη σοδιά πάμφθηνα, μπιρ παρά θα λέγαμε, από τους αγρότες και τους παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους, και την πουλάνε πανάκριβα όταν πρέπει να την αγοράσει η εργατική λαϊκή αυτό οικογένεια. Βέβαια πάντοτε ήταν έτσι, ακόμα και στην περίοδο που έπαιρναν μεγαλύτερες επιδοτήσεις. Απλά τώρα τι συμβαίνει και μειώνουν οι επιδοτήσεις? Υπάρχει κάποιο ουσιαστικό έλλειμμα οικονομικό σε αυτό το επίπεδο? Κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα είναι ότι στραγγίζεις, στερεύεις μια σειρά από ενισχύσεις που πάρθηκαν. Την ίδια στιγμή κλιμακώνεται η ακρίβεια. Η ακρίβεια ιδιαίτερα στα αγροτικά εφόδια τα τελευταία 2-3 χρόνια, την περίοδο του COVID και στη συνέχεια, έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής έως και πάνω από 50%. Έτσι, αν συνυπολογίσεις πρώτες ύλες, λιπάσματα, το κόστος ενέργειας κτλ. Την ίδια στιγμή, πέρυσι, είχαμε κατακλυσμιαίες καταστροφές στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες ποτέ δεν αποζημιώθηκαν οι βιοπαλαιστές αγρότες και παραγωγοί, ούτε για τα χωράφια τους, ούτε για το ζωικό κεφάλαιο που έχασαν. Άρα σήμερα και ακούμε και κάτι φήμες ότι τα χρήματα, λέει, για τις αποζημιώσεις δεν φτάνουν και ήταν πιο πολλά το κακό που συνέβη. Το ακούμε και αυτό στην Ελλάδα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί από την κυβέρνηση, αλλά το ακούμε. Τα χρήματα για τις αποζημιώσεις δεν φτάνουν. Αυτό έχει να κάνει με το ύψος των χρημάτων το οποίο δεσμεύει κάθε κυβέρνηση για να μπορεί να αποζημιώνει. Καταρχάς, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει με βάση τους κανονισμούς και τις οδηγίες αποζημίωση ιδιωτών από το λεγόμενο Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης. Δεν προβλέπει τέτοιες αποζημιώσεις. Ή όταν αυτές προβλέπονται, γίνονται σε. Πρέπει να μελετήσουν για άλλα κριτήρια. Τα βασικά κριτήρια είναι τα οικονομικά κριτήρια. Αν είναι συμφέρουσα, αν είναι μεγάλες μονάδες παραγωγής κτλ. Δηλαδή, ο βιοπαλαιστής, ο μικρός αγρότης, ο μικρός κτηνοτρόφος δεν έχει να λαμβάνει. Κατά δεύτερον, έχει να κάνει με τις προτεραιότητες και τους προσανατολισμούς της κυβέρνησης. Όταν η κυβέρνηση, για παράδειγμα, λέει: δεν έχω να δώσω αποζημίωση για τις τεράστιες καταστροφές, αλλά έχω να δώσω 7 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για τις νατοϊκές δαπάνες, 8,5 δισεκατομμύρια για την αγορά των F-35. Έλα, έχω να δαπανίσω. Θα πει ο πολίτης, τι να κάνουμε, έχουμε ένα γείτονα. Έχω να δαπανίσω από τα 30 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τα 20 σχεδόν για να τα δώσω στους ομίλους της πράσινης ανάπτυξης και της ψηφιακής μετάβασης. Δεν έχω να δώσω για τον αγρότη, δεν έχω να δώσω για τον κτηνοτρόφο, δεν έχω να δώσω για τον συνταξιούχο. Θυμηθείτε ότι πήρε απόφαση το ΣΤΕ για την καταβολή αναδρομικά δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, συνταξιούχων που τα είχαν χάσει με τα μνημόνια και η κυβέρνηση δεν τα έδωσε γιατί είπε: κοιτάξτε, τώρα εγώ δεν μπορώ να δώσω γιατί θέλω να αγοράσω τα Ραφάλ. Αυτό είναι άλλο ένα παράδειγμα του πώς οι νόμοι, οι αποφάσεις κτλ. Έχουν πολιτικό περιεχόμενο, κρίνονται με βάση τα συμφέροντα που υπηρετεί η κάθε κυβέρνηση ή το κάθε πολιτικό κόμμα. Άρα εμείς λέμε ότι αυτή είναι η ουσία. Τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και ότι σήμερα πρέπει να γίνουν πράξη, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση με διάφορα τσαλιμάκια ξεκίνησε πρώτα λέγοντας ότι οι αγρότες είναι υποκινούμενοι, ότι είναι προβοκάτορες. Μετά, κάτω από την πίεση της κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων, σήμερα αναγνωρίζει ότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και εμείς λέμε ότι αυτά τα πραγματικά προβλήματα και τα δίκαια αιτήματά τους πρέπει να γίνουν και πράξη. Το αφορολόγητο πετρέλαιο, για παράδειγμα, που ζητάνε. Η στήριξη, η αποζημίωση του 100% των απολειών. Όλα αυτά είναι ζητήματα που μπορούν να αποσοβήσουν μια κατάσταση και να φθηνύνουν και τα αγροτικά προϊόντα, ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, να τα αγοράζει και ο ελληνικός λαός φτηνότερα. Τώρα, την ίδια στιγμή που αυτά λέτε ότι πρέπει να γίνουν κάπως, εδώ ετοιμαζόμαστε για νέους εξοπλισμούς, ακούμε τις δοκραυγές για τα F-35. Τι θα κοστίσει στον ελληνικό λαό αυτή η διαδικασία? Εντάξει, δεν είναι προσδιορισμένη με ακρίβεια, πόσα αεροπλάνα, τι, πόσα χρόνια μετά, πώς θα αποπληρωθούν. Παρ' όλα αυτά,
Είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό αυτό, το καταλαβαίνουμε. Το πιο σύγχρονο, ας πούμε, αεροπλάνο στον κόσμο πολεμικό. Για ένα πράγμα είμαστε σίγουροι. Πώς θα πληρωθούν? Θα τα πληρώσει το μόνιμο υποζύγιο. Δηλαδή, ο εργαζόμενος λαός. Αυτοί που πληρώνουν το 95% των φορολογικών εσόδων του κράτους. Το λέμε αυτό γιατί έχει σημασία. Τώρα, νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να δούμε αυτές τις τελευταίες εξαγγελίες έξω από το πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο? Το πλαίσιο είναι μιας Ελλάδας η οποία δένεται κάθε μέρα όλο και βαθύτερα στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ για την περιοχή και για ολόκληρη την Φίλιο. Σας φοβίζει αυτό για μια εμπλοκή της χώρας μας, κύριε Λαβάνο? Κύριε Τσατσανίδη, η εμπλοκή είναι εδώ και μέρα με τη μέρα δυναμώνει. Ο Υπουργός Άμυνας από την Σύνοδο των Υπουργών πριν από μερικές μέρες βγήκε μπροστά σαν λαγός και είπε ότι εγώ είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε το στρατηγείο της Λάρισας για να συντονίζει την διακρατική επιχείρηση που θα στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Νατοϊκές Δυνάμεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Μα είναι δικό του τσιφλίκι να παραχωρήσει, να κάνει τέτοιες παραχωρήσεις? Αυτό είναι η... Έτσι γίνεται η όξυνση της εμπλοκής της χώρας σε μια επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και που μπορεί να έχει πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνες εξελίξεις. Πρώτα και κύρια για το προσωπικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, το οποίο το στέλνει με φρεγάτα στο στόμα του Λύκου, στην Ερυθρά Θάλασσα, για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των εφοπλιστών, κατά κύριο λόγο, που δεν συνεισφέρουν και τίποτα στα φορολογικά έσοδα της χώρας. Αυτοί έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο, οι αγρότες δεν έχουν. Αυτοί έχουν εθελοντική φορολογία, όλοι εμείς έχουμε φορολογία δυσθεώρατη. Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ. Γιατί δεν το βλέπει αυτό ο ελληνικός λαός καθαρά, δηλαδή? Είναι έτσι, όπως τα είπατε. Έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Ας πάρουν μόνο αυτό. Και για να κυκλοφορεί το τάγκερ τους στις θάλασσες της γης, χρειάζεται και μεγάλες ποσότητες υδατανθράκων. Λοιπόν, εδώ τι ακριβώς γίνεται? Γιατί δεν το βλέπει ο κόσμος εύκολα αυτό, λέτε? Έχετε κάποια εξήγηση? Υπάρχει εξήγηση. Η εξήγηση είναι ότι καταρχάς το σύστημα όλο είναι φτιαγμένο με στόχο τον αποπροσανατολισμό. Υπάρχει μια το βασικό αποπροσανατολιστικό επιχείρημα είναι ότι κάνοντας τα όλα αυτά η Ελλάδα, η χώρα προστατεύεται από κακοτοπιές, αποκτά ισχυρούς συμμάχους που σε μια δύσκολη στιγμή θα την προστατεύσουν. Όμως, πρώτα απ' όλα εσύ μόνος σου, με βάση τις αποφάσεις των αστικών κυβερνήσεων, μπαίνεις στο στόμα του Λύκου. Και με την εμπλοκή στην Ουκρανία και με την εμπλοκή στη Μέση Ανατολή, έρχεσαι σε αντιπαράθεση με δυνάμεις οι οποίες έχουν πολλάκις δηλώσει ότι οποιαδήποτε νατοϊκή βάση καταρχάς στο εδαφός σου αποτελεί στόχο. Και η Ρωσία το έχει δηλώσει και το Ιράν το έχει δηλώσει κτλ. Δεύτερον, παίζεται ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι στην όξυνση της αντιπαράθεσης και του ανταγωνισμού αστικών τάξεων μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ότι δήθεν η συμμετοχή μας σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες μας βγάζει κερδισμένους απέναντι στην Τουρκία. Μα η Τουρκία είναι μια καπιταλιστική χώρα, σύμμαχος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Είναι μια χώρα η οποία είναι στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό και μόνο αποδεικνύει το μεγάλο παιχνίδι που παίζεται. Και σε τελευταία ανάλυση, πρέπει ο ελληνικός λαός να έχει και μνήμη. Γιατί, για παράδειγμα, η Τουρκία που είναι στρατηγικός εταίρος και σύμμαχος είναι μια κατοχική δύναμη. Έχει δυνάμεις κατοχής σε τρεις άλλες χώρες. Πρώτα απ' όλα στην Κύπρο με εισβολή και κατοχή. Στη Συρία, στο Ιράκ. Αυτό αποδεικνύει και τη γραμμή 2 μέτρων και 2 σταθμών και στην κατάσταση. Δηλαδή, λέτε, μέσα από αυτές τις εμπλοκές να φτάσουμε σε τέτοια επίπεδα όπως η Τουρκία που είναι συνεχώς σε πολέμους, γιατί έχει γύρω της πολέμους ενεργούς πολλά χρόνια τώρα. Θα μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες, λέτε, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Καταρχάς, αυτό είναι μία απόδειξη της, που οδηγεί η στρατηγική της γεωπολιτικής αναβάθμισης των αστικών κρατών, όπως η Τουρκία και βεβαίως και όπως η Ελλάδα, που και αυτή έχει το δικό της παιχνίδι γεωστρατηγικής αναβάθμισης στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και του σχεδιασμού του. Εδώ, έξω από τη συζήτηση, δεν μπορεί να είναι η πιθανότητα μιας διευθέτησης στα ελληνοτουρκικά, κυρίως με επίκεντρο την εξέβρεση και την έρευνα για τους υδρογονάνθρακες.
Κάτι το οποίο ζυμώνεται σήμερα με αμερικανονατοϊκό και ευρωπαϊκό καπέλο. Και η δήθεν, όχι δήθεν, η μια σειρά από επαφές που υπάρχουν μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής κυβέρνησης, τα λεγόμενα μέτρα οικοδομής εμπιστοσύνης κτλ. Κτλ. Όλα οδηγούν προς τα εκεί. Όμως, όπως αποδεικνύεται, δεν υπάρχουν στον κόσμο των οξυμένων υπεριαλιστικών ανταγωνισμών σταθερές συμφωνίες. Δεν υπάρχουν σταθερές συνθήκες. Η συνθήκη, η συμφωνία είναι κάτι ευμετάβλητο και κατοχυρώνει μια κατάσταση όπου κάποιος χάνει και κάποιος κερδίζει. Και πάντα αυτός που είναι στη χαμένη πλευρά έχει συμφέρον να ανατρέψει τις συμφωνίες, να ανατρέψει τις συνθήκες και αυτό οδηγεί συνήθως σε πολεμικές αναμετρήσεις. Δείτε για παράδειγμα ένα πρόσφατο παράδειγμα το πώς υπογράφησε η συνθήκη για ή εμπάσχεως χωρίστηκαν ΑΟΣ μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και στη συνέχεια ανατράπηκε αυτή η συμφωνία, πώς το μεγάλο παιχνίδι γίνεται σήμερα με τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα αλλά και στη Δυτική Όχθη και έχει για επίκεντρο ενεργειακά σχέδια τα οποία θέλουν να αξιοποιήσουν κοιτάσματα τα οποία βρίσκονται στα ανοιχτά της Γάζας, τα οποία έχουν, είναι απολύξεις εναλλακτικών σχεδίων για παράδειγμα για αγωγούς, για μεταφορά τους, οι οποίες θα έρχονται από την Ανατολική Ασία, θα περνάνε από την Αραβική Χερσόνησο, θα καταλήγουν στα παράλια της Παλαιστίνης και από εκεί θα έρχονται προς την Ευρώπη. Αυτός ο πόλεμος στη Γάζα, κύριε Αραβάνο, είναι κάτι που το συνηθίσαμε πια. Τι γίνεται, λέτε? Είναι ένας πόλεμος ο οποίος έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, παιδιά, άμαχοι, γυναίκες. Ταλαιπωρούνται χιλιάδες άνθρωποι γιατί είναι τραυματισμένοι. Δεν υπάρχουν νοσοκομεία, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει φαγητό. Ο ΙΕ βγαίνει και λέει ότι υπάρχουν και κίνδυνος ακόμα και για λοιμό και για άλλα διάφορα. Τι γίνεται, γιατί είμαστε έτσι? Έχουμε συνηθίσει, λέτε? Ακούμε κάθε μέρα ειδήσεις και τους βαρβαρότητα, κύριε Τσιατσιανίδη, δεν συνηθίζεται. Η βαρβαρότητα δεν μπορεί να αποτελεί κανονικότητα. Το περασμένο Σάββατο έγινε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση και διαδήλωση στην Αθήνα. Όπως συνεχίζονται οι διαδηλώσεις υπέρ του Παλαιστινιακού λαού και της δίκαιης αντίστασής του σε όλο τον κόσμο. Και αυτό, αν θέλετε, έχει οδηγήσει στο να γύρει η πλάστιγα, πράγμα το οποίο φαίνεται και στις αποφάσεις που παίρνει και ο ΙΕ, χωρίς να λέμε κάτι συγκεκριμένο έτσι. Λέμε ότι αυτό έχει αποτέλεσμα, αποτυπώνεται και στην αλλαγή της στάσης ορισμένων κυβερνήσεων, οι οποίοι και σήμερα βάζουν ζητήματα, μιλάνε για τους πολλούς νεκρούς, υπερασπίζονται με τον ένα με τον άλλο τρόπο Παλαιστινιακό κράτος. Όμως, για να έχει ουσία αυτή η συζήτηση, πρέπει να μείνουμε στα συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, εμείς στηρίξαμε και στηρίζουμε την προσφυγή που έκανε η Νότια Αφρική στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ, το οποίο έβγαλε απόφαση, η οποία μιλάει για πιθανή γενοκτονία από το Ισραήλ, γιατί πρέπει να πάρει μέτρα. Όμως το αποφασιστικό, το κρίσιμο και πάλι εδώ θα είναι υπάλληλοι των λαών. Υπάλληλοι των λαών θα είναι, γιατί για να πιέσει τις κυβερνήσεις, όπως την ελληνική κυβέρνηση, που υπάρχει απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου από το 2015 για αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, η οποία ποτέ, ομόφωνη απόφαση που ποτέ δεν έχει μπει σε εφαρμογή, για να πιέσει και την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει αυτήν τη σχέση που έχει πολιτική, οικονομική, στρατιωτική με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, για να στηρίξει τον Παλαιστινιακό λαό σήμερα με βάση τα δίκαια αιτήματά του. Γιατί δεν μπορείς να τάσσεσαι με το πλευρό του κατακτητή της κατοχικής δύναμης από τη μία στο Ισραήλ και από την άλλη να καταδικάζεις φερυπίν την Τουρκία ως κατοχική δύναμη στην Κύπρο, στο Ιράκ, στη Συρία. Και άλλα πολλά τέτοια υπάρχουν παράλογα και τραγικά για το πώς οι κυβερνήσεις τα αλλάζουν τα πράγματα και τα βλέπουμε κάθε μέρα. Ίσως και ο κόσμος χαμένος στην αγωνία της επιβίωσης να μην τα παρακολουθεί και τόσο πολύ στενά για τις αλλαγές αυτές που υπάρχουν με βάση τη συμφέροντα της κάθε περίοδου. Δυστυχώς, ο κόσμος κατά την άποψή μας, οι εργαζόμενοι, πρέπει να τα παρακολουθούν. Γιατί όλα δένονται σε ένα ξεδιάλυτο κουβάρι. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι η ανθρωπιστική κατάσταση που έχει οδηγήσει η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού θα οδηγήσει σε νέα κύματα προσφύγων, αφορά τον ελληνικό λαό. Το γεγονός ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ερυθρά Θάλασσα θα δημιουργήσει πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα, θα αυξήσει τις τιμές ορισμένων προϊόντων, θα αυξήσει τις τιμές της ενέργειας, όπως και ο εμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, αφορούν τον ελληνικό λαό. Και το βασικό και το κρίσιμο είναι να αποδώσουν ευθύνες
σε εκείνους οι οποίοι διαχειρίστηκαν αυτή την κατάσταση ή που συνέβαλαν με την ψήφο τους στο να δημιουργηθούν αυτές οι καταστάσεις. Και στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένη η ένοχη. Είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και από κυβερνητικές θέσεις και από θέσεις αντιπολίτευσης όπου ψήφισε το 60% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, είναι το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ σαν κυβέρνηση και σαν αντιπολίτευση που ψήφισε το 80% του νομοθετικού έργου της Νέας Δημοκρατίας και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο τοποθετούνται με παραλλαγές της ίδιας στρατηγικής κατεύθυνσης. Το μόνο κόμμα το οποίο σταθερά έχει στον προσανατολισμό του να αναδεικνύει τα λαϊκά προβλήματα, να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες είναι το ΚΚΕ. Και αυτό μπορεί να το δει κάποιος και κρίνοντας από τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει το τελευταίο διάστημα και για την ακρίβεια, για τις συλλογικές συμβάσεις, για τους μισθούς, για τη στήριξη των ετοιμάτων των αγροτών, για τους νέους, τους φοιτητές, τους σπουδαστές, για όλα τα λαϊκά προβλήματα. Και αυτό νομίζουμε ότι είναι, επειδή είμαστε και σε χρονιά ευρωεκλογών, πρέπει να αποτελέσει κριτήριο για το τι οι ευρωβουλευτές θέλουμε να εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό το επόμενο διάστημα στο Κοινοβούλιο. Θέλουμε χειροκροτητές των αντιλαϊκών αποφάσεων που τη μία μέρα θα χτυπάνε το λαό στην πλάτη και την άλλη θα ψηφίζουν κόντρα στα συμφέροντά του, ή θέλουμε εκείνους οι οποίοι με ειλικρίνεια, με ντομπροσύνη θα κοιτάνε το λαό στα μάτια και αυτό που του λένε αυτό θα κάνουν. Θα αποκαλύπτουν, θα ενημερώνουν και θα βοηθάνε να οργανώνονται πάλι, να έχουμε κατακτήσεις με βάση αυτά που μπορούμε σήμερα να έχουμε στο 2024. Όχι με βάση το μεσαίωνα που θέλουν να μας γυρίσουν όσον αφορά τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Κύριε Λαβάνο, ευχαριστούμε για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ενδιαφέρουσα για τον κόσμο να παρακολουθήσουν, να ακούσουν την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος για τα ζητήματα αυτά. Ή στο επανειδήν, μέχρι τις ευρωεκλογές θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Και εμείς πάντοτε, να ξέρετε, και στις περιοδίες που κάνουμε σε επισκέψεις, είμαστε ανοιχτοί. Θέλουμε τα σχόλια του κόσμου, θέλουμε την ανταπόκρισή του στις δικές μας θέσεις και προτάσεις, γιατί μόνο έτσι στην πάλη, την κοινή πάλη, μπορούμε να συζητάμε για να λύνουμε και όλα τα προβλήματα. Είστε καλά. Επίσης.